Βρισκόμαστε στην έκτη εβδομάδα της απεργίας του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων και φυσιολογικά η πρώτη ερώτηση είναι γιατί αυτή η μακροχρόνια μέχρι στιγμής απεργία που συνεχίζεται. Από ό,τι έχω καταλάβει, δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι γίνονται μαζικές απολύσεις και σε περίοδος κρίσης το μόνο που θα προκαλέσει μαζικές απολύσεις είναι ακόμα χειρότερη ύφεση. Και το δεύτερο είναι ότι τίθεται ζήτημα επιβίωσης και λειτουργίας του ίδιου του Πανεπιστημίου. Επομένως, η ερώτησή μου είναι ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και τι επιπτώσεις θα έχει στην τροπάθεια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει από τα πανεπιστήμια ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων που είναι στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής διαδικασίας. Για πόσο αριθμό εργαζομένων μιλάμε? Είναι 1.000. Τελικά η Μαντιγκία αποφάσισε, με την κοινή υπουργική απόφαση, 1.349 εργαζόμενοι από 8 πανεπιστήμια, τα μεγαλύτερα της χώρας και τα κορυφαία, όπως είναι το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο, το Ιωαννίνο της Πάτρας και άλλα που είναι τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Αυτές οι απολύσεις έχουν τη μία πλευρά την υπεράσπιση για μας αυτός που κάνουμε αυτόν τον αγώνα για να υπερκαταστούμε το δικαίωμα στη δουλειά, που είναι ιερό παραδείγμα μας. Το δεύτερο είναι ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να οδηγήσει τα πανεπιστήμια σε αδυναμία λειτουργίες, την εκπαιδευτική διαδικασία σε κατάρρευση και να περάσει μέσα από αυτό το σχέδιο τη συνολική επίθεση που κάνει στο πανεπιστήμιο για να το μεταλλάξει από ένα δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο σε ένα πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία που εκεί δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτατη μόρφωση θα έχουν μόνο όσοι έχουν πορτοφόλι, όσοι διαθέτουν χρήματα. Αυτό είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης και είναι μια συνολική πολιτική και πυρήνας του μνημονίου, είναι ό,τι δημόσιο να το καταστρέψει και να το παραδώσει στις δυνάμεις της αγοράς και της κερδοσκοπίας. Και με αυτή την έννοια εμείς κάνουμε ένα αγώνα διπλό για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των εργαζομένων στη δουλειά και να υπερασπιστούμε το δημόσιο αγαθό της παιδείας. Εδώ όμως μέχρι τώρα η κυβέρνηση όταν εφαρμόζει αυτά τα νεοφιλελεύθερα μέτρα βασικά προβάλλει ότι έχουμε ένα δημόσιο κακά χάλια, τους τεμπέλες δημόσιους υπαλλήλους κλπ. Αλλά εδώ στα πανεπιστήμια δεν κολλάει αυτή η εικόνα. Δηλαδή, διαβάζω από το φιλοκυβερνητικό βήμα ότι σύμφωνα με μελέτες διεθνών οργανισμών, τα ελληνικά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα καλύτερα του κόσμου. Δηλαδή, αναφέρουν ότι 5 ελληνικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πατρών, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως με βάση τα επιτεύγματα συγκεκριμένων σχολών τους. Επομένως, είναι τραγικό κανείς να διαβάζει ότι ο πρίτερας αστυνών, ο Θεοδόσιος Πελεγρίνης, είπε ότι αν εφαρμοστούν τα κυβερνητικά μέτρα, τα πανεπιστήμια θα πάσουν να λειτουργούν. Έτσι είναι. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πολυτεχνείο, παρένθεση εδώ, πρόκειται για τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα πανεπιστήμια της χώρας. Τα πανεπιστήμια που συγκρότησαν ό,τι ξέρουμε σήμερα, ό,τι θεωρούμε σήμερα, κοινωνία και οικονομία στην Ελλάδα και έχοντας επηρεάσει με τρομερό τρόπο, ακόμη και την πολιτική κουλτούρα αυτής της χώρας, να μην αναφερθούμε σε ιστορικά παραδείγματα, είναι προφανή. Όταν λοιπόν σε αυτά τα δύο πανεπιστήμια θέτησε διαθεσιμότητα σε απόλυση, γιατί όσους εφημισμούς και αν προσπαθήσουμε να κάνουμε, ξέρουμε πια ότι δεν πρόκειται για κινητικότητα, δεν πρόκειται για διαθεσιμότητα, πρόκειται για απόλυση. Αν τώρα απολύεις περίπου το μισό του προσωπικού σου, προφανώς ο στόχος σου δεν είναι καμία δημοσιονομική εξυγίαση. Δεν μπορώ να φανταστώ, για παράδειγμα, πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα πανεπιστήμιο, και δεν μιλάω, θα προχωρήσω παρακάτω για τις πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα πανεπιστήμιο χωρίς φίλου? Πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα πανεπιστήμιο χωρίς βιβλιοθήκη? Η έννοια της βιβλιοθήκης είναι έννοια σύνθετη με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν σχεδόν μαζί την αρχαιότητα. Πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα πανεπιστήμιο, ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο της αριστείας, όπως το ονομάζουν αυτοί, χωρίς δίχτυα, χωρίς ηλεκτρονικά περιοδικά? Χωρίς δηλαδή μια σειρά από βασικές λειτουργίες, οι οποίες συντελούν στο καλό πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο της αριστείας, στο πανεπιστήμιο που, όπως είπατε προηγουμένως, ανήκει μέσα στο 1%
των παγκόσμιων πανεπιστημίων. Θέλω να πιστεύω ότι μπορείτε και συνειδητή επιλογή. Συνειδητή επιλογή που έχει τα χαρακτηριστικά που περιέγραψε ο προηγούμενος Ζαχαρίας, έχει όμως και μια δεύτερη επιτυχία. Μάλλον δύο ακόμα επιτυχίες. Η πρώτη είναι ότι σε μια Ελλάδα, ας την πούμε αφική αχρέους, ας την πούμε ειδική οικονομική ζώνη, δεν χρειάζονται πανεπιστήμια υψηλού επίπεδου και κύρους. Χρειάζονται οι ΕΕ. Και έτσι θα πούμε να καταλήξω. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τη συμβολική ισχύ των πανεπιστημίων στην ελληνική πολιτική ζωή και την ελληνική πολιτική κουλτούρα. Και ό,τι αυτές είναι. Για αυτούς, πρόκειται για ανθρώπους να καταλάβουμε που έχουμε με ιδεολειψίες. Εγώ εκεί καταλήγω. Το πανεπιστήμιο είναι, έτσι το περιγράφω και ήδη, φέουδα νομίας. Να το πούμε διαφορετικά. Είναι χώροι κριτικής σκέψης. Οι χώροι κριτικής σκέψης για αυτούς είναι χώροι εργασίας. Και πρέπει να κατασταλούν. Και ένας τρόπος να κατασταλούν είναι αυτό. Είναι δηλαδή μια επίθεση περισσότερο στο μυαλό και στην ψυχή της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό τις ευχόμαστε. Ναι, έχεις δίκιο. Πώς ήταν δυνατόν να είναι τα πανεπιστήμια φωλιές ανομίας και να είναι από τα καλύτερα του κόσμου? Η κυβέρνηση έχει μια λογική. Μπορεί να υπάρχουν κάποια φαινόμενα ανομίας ή και διαφθοράς και διαπλοκή στα πανεπιστήμια και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Όμως αυτό που κάνει η κυβέρνηση, στο όνομα ότι υπάρχουν αιστείες διαφθοράς ή διαπλοκής που πρημοδοτήθηκαν από τις κυβερνήσεις όλα τα χρόνια, στο να γενικεύει, δείχνει τις προθέσεις του. Και οι προθέσεις του είναι να διαλύσει το πανεπιστήμιο της δημοκρατίας, σαν δημόσιο χώρο δημοκρατίας, κριτικής σκέψης και διαμόρφωσης μιας άλλης κουλτούρας στους νέους ανθρώπους. Δεν θέλουν νέους που θα σκέφτονται κριτικά, φοιτητές, που θα παίρνουν γνώση και στάση ζωής κριτική απέναντι στα πράγματα. Θέλουν νέους πειθαρχημένους στη λογική και στην αντίληψη της κρατούσας αντίληψης που έχει διαμορφωθεί όλα τα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση και ιδιαίτερα την εποχή του Μνημονίου. Η κυβέρνηση μοιάζει να αλλάζει στρατηγική. Μέχρι τώρα έλεγε ότι το διοικητικό προσωπικό θα το απογράψει η υπηρεσία των ΑΕΗ. Τώρα όμως ζητάνε από τους ίδιους να απογραφούν μόνοι τους. Μάλιστα χτες ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ωραίο όνομα έτσι, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι θα υπάρξουν ποινικές συνέπειες σε όσους δεν συμμορφωθούν με τις υποδείξεις. Επειδή έχουν περάσει ήδη 6 εβδομάδες απεργιών, πόσο αυτή η απειλή, που είναι σοβαρή απειλή, έτσι, για ένα εργαζόμενο θα χάσει τη δουλειά του αμέσως, πολύ σοβαρή απειλή, μετά από 6 λοιπόν εβδομάδες, πόσο πραγματικά αυτή η απειλή τρομάζει τους απεργούς? Θα πω το εξής, ότι η αλλαγή στρατηγικής της κυβέρνησης ή μάλλον η αλλαγή πολιτικού σχεδίου για την εφαρμογή της πολιτικής διαθεσιμότητας είναι αποτέλεσμα αυτού του αγώνα. Δεν μπόρεσε το πολιτικό της κέντρος να το εφαρμόσει όπως το είχε φτιάξει στις αρχές Σεπτέμβρη. Αυτός ο αγώνας των εργαζομένων που στηρίχθηκε αποφασιστικά από την κοινότητα, συνολικά από την πανεπιστημιακή κοινότητα, οδήγησε σε αδίέξοδο το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης και καταφεύγει σε καινούργιες απειλές αλλά και καινούργιο πολιτικό σχέδιο. Από το συνολικό να πάρει τα στοιχεία και να βγάλει τις λύσεις των εργαζομένων, των απολυμμένων εργαζομένων, καταφεύγει στην ατομική και αυτή, ευελπιστώντας ότι θα διασπάσει τους εργαζόμενους. Όλα τα μηνύματα είναι στην αντίθετη κατεύθυνση αυτή από την επιδίωξη της κυβέρνησης. Ο κόσμος δεν θέλει να γίνει αυτόχειρας, από τη μία μεριά δηλαδή να συμπληρώσει αυτή την αίτηση για να γίνει αυτόχειρας, δηλαδή να τον απολύσουν την επόμενη μέρα, και υπάρχει και ένα κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης και σε ένα βαθμό, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και ένα κλίμα να ο κόσμος να ασκεί το δικαίωμά του της ανυπακοής στην παρανομία, στην αντισυνταγματικότητα, στην αυθαιρεσία της κυβέρνησης του Υπουργείου. Εκτιμάτε δηλαδή ότι λίγοι θα υποκύψουν στον εκβιασμό? Εκτιμάμε και επιδιώκουμε αυτό το καινούριο σχέδιο της κυβέρνησης να οδηγηθεί και αυτό σε αδιέξοδο και η τελική κατάληξη να είναι η απόσυρση του μέτρου της διαθεσιμότητας. Πάμε για την 7η εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων, έχουν συμπληρωθεί 6 εβδομάδες. Νομίζω ότι πλέον η
κινητοποιήσει τι εκλογέ του πολιτικού προσωπικού, λαμβάνουν ιστορικέ διαστάσει, τουλάχιστον για τη μεταπολιτευτική, επεργειακή, α το πούμε, συνδικαλιστική ιστορία. Είναι από τι πιο μακροχρόνιε εννοεί. Από τι πιο μακροχρόνιε και επιτυχημένα μακροχρόνιε, με συμμετοχέ που τουλάχιστον στα πληκτόμενα πανεπιστήμια, στα αυτά πανεπιστήμια, άγγιζαν το 80-90% συνεχώ. Αυτό από μόνο του μπορεί να καταδείξει το αδιέξοδο στο οποίο κρύβεται η κυβέρνηση. Γιατί περί αδιέξοδου πρόκειται όταν προσπαθείς με αυτόν τον τρόπο να παρακάμψεις την αντίσταση των εργαζομένων. Υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία είναι η ιδεολογική πλευρά. Όπως είπα πριν, αυτοί, ας το πούμε, οι φονταμενταλιστές του νεοφιλελευθερισμού έχουν στο μυαλό τους έχουν μισούν, ας πούμε, την έννοια της κοινωνίας, μισούν την έννοια της συλλογικότητας και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την καταστήσουν. Για αυτούς, ο μοναδικός τρόπος είναι κατακαιρματισμένη κοινωνία, άτομα και επίθεση στην υποκειμενικότητα. Αυτό το σκοπό έχει αυτός ο τρόπος. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αυτό δεν το σχεδίασαν καλά. Είναι, ας το πούμε, μπάζει από παντού. Έχει πάρα πολλά προβλήματα και τυπικά. Καταρχήν την έννοια του που ανήκει, που ανήκει ο εργαζόμενος. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα διοικητικά του, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Πού απευθύνεται. Είναι ένας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος απευθύνεται πού. Υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία άρχισε να προηγούμενο Ζαχαρίας όσον αφορά την νομιμότητα και τη συνταγματικότητα, τυπικά χαρακτηριστικά. Και ουσιαστικά πρόκειται, θέτουν τους εργαζομένους απέναντι σε ένα ερώτημα. Θα μείνουν μόνοι κινδυνεύοντας να εγγραφούν, προκειμένου να εγγραφούν, να μείνουν μόνοι και να τεθούν σε διαθεσιμότητα προς οργανωμένη απόλυση ή να μείνουν στη συλλογικότητά τους με τον κίνδυνο, εγώ πιστεύω πολύ μικρότερο, το να μπουν σε αρχεία από μια αντισυνταγματική ή παράνομη διοικητική πράξη. Ένα μέγα θέμα που προκύπτει από την απεργία του διοικητικού προσωπικού είναι πώς αντιμετωπίζεται από το σώμα των καθηγητών. Με άλλα λόγια, καταρχήν, σε σχέση με τους Πριτάνες, πώς έχουν αντιμετωπίσει οι Πριτάνες το όλο ζήτημα και αν θέλετε να το βάλω κάπως σχηματικά, αν υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια ένα απεργιακό μέτωπο κοινό απέναντι στις κυβερνητικές επιδιώξεις. Το θέμα είναι ότι, και αυτό είναι μια επιτυχία του δικού μας του αγώνα, είναι το ζήτημα αυτό το συγκεκριμένο των διαθεσιμοτήτων κουβεντιάζεται σε όλο την πανεπιστημιακή κοινότητα. Και στις διοικήσεις, και στις πριτανικές αρχές, και στη Σύνοδο των Πριτανών παντού. Όλοι κουβέντιαζαν αυτή την περίοδο από το τέλος Αυγούστου και μετά για το θέμα τι οι διαθεσιμότητες, οι επιπτώσεις στο Πανεπιστήμιο και οι συνέπειες στην ίδια τη λειτουργία. Γενικά, όλη η κοινότητα είναι αντίθετη. Εκφράζεται ομόθυμη αυτή η αντίθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των Πριτάνων σε αυτή την εξέλιξη. Η τοποθέτηση του καθενός βέβαια μπορεί να ποικίλει. Πάντως είναι θετικό το ότι κουβεντίαζαν και όλοι σαν τα αντίθετη. Υπάρχουν και παραδείγματα και είναι πρωτοφανή ότι σύλλογοι διδασκόντων αυτή την περίοδο παρά τις δυσκολίες που είχαν απεργούν μαζί μας. Όπως είναι του Πολυτεχνείου οι διδάσκοντες, της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιτισμών του Πανεπιστημίου της Αθήνας και σε άλλα ιδρύματα. Είναι ένα στοιχείο που διαμορφώνει τι, ένα καινούριο τοπίο για τα πανεπιστήμια και ένα διάβλο επικοινωνίας και κοινής ανησυχίας για το μέλλον του πανεπιστημίου από την πλευρά όλων των συντελεντών του, εργαζομένων, φοιτητών, διδασκόντων. Έχουμε την πεποίθηση ότι οι διδάσκοντες ανεξάρτητα από την ειδική τοποθέτηση συνολικά ανησυχούν, εκτός από κάποιους πρόθυμους και οι γνωστοί πρόθυμοι που πάντα είναι με την κυβέρνηση ή που είναι αυτό που λέμε οι διανοούμενοι οργανικοί του συστήματος. Ανησυχούν για το πανεπιστήμιο. Βλέπουν ότι σήμερα είναι η σειρά των διοικητικών, αύριο σε ένα τοπίο που το Πανεπιστήμιο θα έχει μικρύνει το μέγεθός του, αλλά και οι λειτουργίες του θα έχουν πάρει ένα άλλο προσανατολισμό από αυτού του δημόσιου δωρεάν Πανεπιστημίου, βλέπουν και τον κίνδυνο για τον εαυτό τους. Γιατί τα σχέδια της κυβέρνησης δεν είναι απλά μόνο για τους εργαζόμενους, δεν είναι και για τους διδάσκοντες, ότι θέλουν να τους μειώσουν και αυτούς
από την άποψη του αριθμού και είναι και για τους φοιτητές. Όλα τα παραδείγματα δείχνουν ότι πάνε σε διαδικασίες αυτές που λέει ο νόμος της Διαμαντοπούλου, τους φοιτητές, αυτοί που έχουν υπερβεί τα χρόνια το νήσιν 2 το περίφημο, είναι στην πορεία να τους διαγράψουν. Είναι μια λογική που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί, είναι αποτέλεσμα των αγώνων του πανεπιστημιακού κινήματος. Είναι μια ευκαιρία και για μας, και για τους διδάσκοντες, και για τους φοιτητές, να συμπτύξουμε ένα τέτοιο μέτωπο που τα σχέδια της κυβέρνησης, τα μακροχρόνια που εκδηλώνονται ανάλογα σε κάθε στιγμή ποιους χτυπάνε, είναι να ανατρέψουμε αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης για διάλυση του δημόσιου δωρεάν πανεπιστημίου. Μια και αναφέρθηκε ο Ζαχαρίας ότι υπάρχει τελικά ένα μέτωπο που αφορά όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους φοιτητές. Αυτό σημαίνει ότι διαψεύδεται την κυρία Ρεπούση, η οποία χτες στο Twitter ανέφερε ότι οι μειοψηφίες κρατούν κλειστά τα πανεπιστήμια. Φωτίζεται ότι ανήκει και στον αριστερό χώρο, έτσι. Να πω καταρχήν ότι η έννοια του μετόπου δεν είναι δεδομένη. Δηλαδή, ας δούμε λίγο τον πανεπιστημιακό χώρο. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό που λέμε πανεπιστημιακή κοινότητα συμμετέχουν με διαφορετικές διαβαθμίσεις, διαφορετικούς ρόλους. Υπάρχουν αντιθέσεις, πολλές από αυτές τις φαντασιακές, άλλες πραγματικές. Άρα δεν είναι κάτι δεδομένο. Χρειάζεται προσπάθεια. Υπήρχε μια στρατηγική από το κίνημα, ας το πούμε, των διοικητικών υπαλλήλων, προσέγγισε αυτό το χώρο. Και γίνεται μια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια συζήτηση, επαφή, στο να σπάσουμε τα στεγανά ανάμεσα στις τρεις, ας το πούμε, βασικές κοινότητες του Πανεπιστημίου, τα μέλη, τους διδάσκοντες δηλαδή, το διοικητικό προσωπικό και τους καθηγητές. Τους φοιτητές. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πράγματα όμως υπάρχουν που μένουν να γίνουν. Και όπως είναι προφανές, εφόσον υπάρχουν αυτές τις διαφορετικές διαβαθμίσεις και ενδεχομένως διαφορετικές προσδοκίες από το περιβάλλον του Πανεπιστημίου, είναι λογικό να έχουμε και διαφορετικές ταχύτητες. Υπάρχει όμως μια κοινή συνειδητοποίηση. Και αυτή η κοινή συνειδητοποίηση είναι την πλειοψηφία των ανθρώπων. Ακόμη και αν αυτή δεν εκφράζεται ενδεχομένως όπως θα θέλαμε να εκφράζεται με πολύ έντονο τρόπο, ειδικά από ένα μέρος του αυτού που αποκαλούμε αθλητική κοινότητα, ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φοιτητές. Υπάρχει μια διαπίστωση ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία οδηγεί στη συνεχή αποξύνωση του δημόσιου πανεπιστημίου. Οι καθηγητές οι οποίοι δεν προέρχονται, θα έλεγα, ξέρω εγώ, από χώρους που έχουν παραδοσιακά ριζοσπαστική συμπεριφορά ή εκδράσεις κτλ., κατανοούν σήμερα την ανάγκη υπεράσπισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου ως χώρο αξίας, έστω φιλελεύθερης αξίας. Αξίας ελευθερίας για την ακρίβεια, γιατί έχει σκοφαντηθεί και όλος της φιλελευθερίας. Αξίας ελευθερίας. Και το υπερασπίζονται έστω και από αυτή την πλευρά. Υπάρχουν φοιτητές που κατανοούν ότι η απαξίωση του πτυχίου τους θα είναι συνεχής. Ότι σε λίγο θα πούν δίδακτα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε ακόμη πολλά πράγματα να κάνουμε και πολλά πράγματα να κατανοήσουμε και να δούμε εκεί τις δυσκολίες και να τις υπερβούμε. Προφανώς δεν πρόκειται για μειοψηφίες. Τουλάχιστον μπορώ να το βεβαιώσω, κυρία Ρεπούση, την πλευρά των διοικητικών υπαλλήλων, δεν πρόκειται για μειοψηφίες. Ακόμη όμως και οι καθηγητές και οι φοιτητές, οι οποίοι δεν συμμετέχουν ενεργά, και έχω άμεση άποψη γι' αυτό, δείχνουν πάρα πολύ συμπάθεια, η οποία μπορεί να μεταβληθεί στο καιρό και σε ενεργητική συμμετοχή στον αγώνα αυτό που δίνουμε. Πραγματικά, αυτό μας φέρνει στην επόμενη ερώτηση, που είναι και η τελευταία, και η οποία είναι από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Είναι προφανές ότι δεν είναι ένας αγώνας απλώς ενάντια στις απολύσεις, αλλά άπεται και της ουσίας του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου. Αυτό το πράγμα όμως αφορά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα τελικά. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας πανεπιστημιακός. Από αυτή την άποψη θα περίμενε κανείς να φτιαχτεί αυτό που θα ονόμαζα, έτσι πάλι σχηματικά το λέω, μέτωπο παιδείας. Δηλαδή να εμπλακεί μέσα και η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ. Από αυτή την άποψη, τι γίνεται, πόσο πραγματικά χτίζεται ή υπάρχει ένα μέτωπο παιδείας απέναντι σε αυτή την καταστροφική πολιτική της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης. Ναι, δύο κουβέντες. Οι προσπάθειες γίνονται. Να δημιουργήσουμε αυτό το μέτωπο παιδείας, γιατί σήμερα χτυπιέται το πανεπιστήμιο, χτυπιέται το γυμνάσιο, η μέση εκπαίδευση, χτυπιέται το σχολείο. Κάνουμε τις προσπάθειες,
Αλλά αυτό είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει σε βάθος. Υπάρχουν δυσκολίες με την έννοια ότι οι καθηγητές, ενώ ξεκινήσαμε μαζί σχεδόν αυτόν τον αγώνα ταυτόχρονα, συνάντησαν δυσκολίες στην εξέλιξη του αγώνα τους. Αλλά και πάλι όμως, παρά τις δυσκολίες, κοινές προσπάθειες προσπαθούμε να κάνουμε. Ήδη, ας πούμε, αύριο το συλλαλητήριο που έχουμε στις 2 η ώρα θα είναι συλλαλητήριο των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, των φοιτητών, των διδασκόντων και άλλων κομμάτων του εργατικού κινήματος, και μέσα σε αυτό είναι και η ΟΡΜΕ και η ΔΟΕ. Και με αυτή την έννοια κάνουμε βήματα και σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να πω όμως τούτο, ότι τούτος ο αγώνας δεν είναι για τις απολύσεις, δεν έχει στοιχεία κλαδικά ή θα λέγαμε ας πούμε συντεχνιακά. Είναι σαν αγώνας για το δημόσιο πανεπιστήμιο και δένεται κατά τη γνώμη μου με τον αγώνα το συνολικότερο για την υπεράσπιση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και όλων αυτών που λέμε κοινωνικά αγαθά, που είναι και πρέπει να είναι στόχος του εργατικού κινήματος και δικός μας, να οικοδομήσουμε ένα παλαϊκό μέτωπο αντίστασης στις πολιτικές κατατάξεις του κοινωνικού κράτους, ό,τι έχει απομείνει από αυτό. Και με αυτή την έννοια και τα συμπεράσματα του αγώνα μας θα τα δούμε και θα προσπαθήσουμε η συνέχεια του αγώνα μας να είναι τέτοιος που να διαμορφώνει όρους και προϋποθέσεις υπεράσπισης, συνολικά υπεράσπισης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, συνολικά υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των εργαζομένων και στην τελική ανάλυση να διαμορφώσουμε το μέτωπο των κοινωνικών αγώνων που θα έρθει σε άμεση σύγκρουση με τις μνημονιακές πολιτικές και θα συμβάλλει, θα συντελέσει αποφασιστικά στην ανατροπή αυτών των μνημονιακών πολιτικών και της κυβέρνησης. Αν δούμε λίγο τις διεργασίες που γίνονται στο σώμα των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο, θα βλέπουμε το εξής. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ξεκινήσαμε διεκδικώντας το δικαίωμα στη δουλειά. Το δικαίωμα στη μία πόληση. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να γίνεται, να μεταβάλλεται στη μία διαδικασία σε έναν αγώνα υπεράσπισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Τώρα έχω την αίσθηση, ακόμη και αυτοί που πιστεύουν ή έχουν τη βεβαιότητα ότι δεν θα ενταχθούν στο κάτω τη διαθεσιμότητα και γενικότερα των απολύσεων, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν σταματάει εδώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μέλημα όλων είναι να σταματήσει η βαραιότητα. Είναι να σταματήσει αυτό το κακό να είναι κοινοτοπία. Να μην συνηθίσουμε δηλαδή στην εξαφλίωση της βαραιότητας. Και αυτό νομίζω ότι με τον ένα ή με τον άλλο βαθμό ατυχεί και τις απόψεις της κοινωνίας, ακόμη και αν δεν είναι απ' έξω αυτή τη στιγμή. Νιώθω, και όχι μόνο νιώθω, έχω δει τη βεβαιότητα που βεβαιάζω και με ανθρώπους, όχι μόνο τα συνδικάτα, αλλά ανθρώπους που δεν εντάσσονται, ας πούμε, στο κινηματικό χώρο, ότι αυτή τη στιγμή η καθημαγμένη κοινωνία, οι ταπεινωμένοι εργαζόμενοι, οι εξαθλιωμένοι εργαζόμενοι, προσπαθούν να βρουν κάποιον να κουμπίσουν. Προσπαθούν να βρουν στηρίγματα, αγώνα κάποιων ανθρώπων, μονάδων, τμήματων τη ελληνική κοινωνία. Έχουμε ας πούμε, τα προηγούμενα παραδείγματα, παράδειγμα την Κερατέα, έχουμε τις Κουριές, έχουμε την ΕΡΕ. Έχουμε το πώς προσπάθησε να συνδεθεί ένα μεγάλο τμήμα του δημοσιοπολιτικού κινήματος με την απεργία των καθηγητών. Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Προβάλλουν πάνω σε τμήματα, αγωνιζόμενα τμήματα, τις προσβλητίες τους. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, ελπίζω να μην είναι μόνο εκτίμηση, να μην είναι μόνο ελπίδα, αλλά και εκτίμηση του βασίλειου πραγματικά δομέα, ότι αυτό δεν θα μείνει στο επίπεδο της προβολής των προσδοκιών, αλλά θα πάρει ενεργή συμμετοχή το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή του μνημονίου, σε μια καταπληκτισμένη κοινωνία, ο βασίλειος του δόγματος ΣΟΚ, να κινητοποιήσει τις μάζες, τους ανθρώπους, όπως περίμενε το προηγούμενο διάστημα. Πιστεύω όμως ότι θα πάμε καλύτερα. Έχω τη βάση με την αισιοδοξία προς αυτό. Και με την αισιοδοξία αυτή, με το αισιόδοξο αυτό μήνυμα, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του LEFT.gr, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μικρή αυτή συνέντευξη. Να είστε καλά.